Εδώ στην Πηλαία. Βρισκόμαστε στο γήπεδο της Πηλαίας, στο γήπεδο πλαστικό της Πηλαίας, Καραμπουνιώτη, όπου θα σας μεταδώσουμε το παιχνίδι μεταξύ της γήπεδου ομάδος του Μαλακοπής εναντίον του Κυσσού Χορτιάτη και στον Χορτιάτη που τον βλέπουμε εδώ με τα πράσινα απέναντι, ενώ από αριστερά με τις κόκκινες εμφανίσεις μπορντό καλύτερα η ομάδα του Πω Μαλακοπής, παίχτες παίρνουν μπροστά. Ο αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά από το Διαγνωστικό Κέντρο Ζαραγκούλιας. Διαγνωστικό Κέντρο Αυτοκινήτου. Συντήρηση αυτοκινήτου με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ζαραγκούλιας, Θεοδόρου Γαζή 40, Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310-309-111. Και το παιχνίδι ξεκίνησε εδώ στην Πηλαία. Θα δούμε αν θα υπάρξει νικητής, αν κάποιος θα πάρει το τρίποντο ή αν το παιχνίδι έρθει σοπαλία να μοιραστούν βαθμούς. Κολέτης θα κάνει το σουτ, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Χατζη Βασιλείου. Πρώτη καλή φάση για την ομάδα της Μαλακοπής. Συνέχεια στο παιχνίδι, μακρινή παλιά. Βασκεύει και ο Μαζαράκης θα κάνει και το σουτ αρκετά δίπλα από το κάθε δοκάρι. Καλό το σουτ του Μαζαράκη. Και μακρύνει παλιά τώρα του Χατζημανίδη για τον Κολέτη. Βγαίνει μόνο του Κολέτη. Τέταρτο Κολέτη πλασάρει, όμως ο Χατζημασιλείου θα αποκρούσει. Κολέτη και πάλι η κεφαλιά και η μπάλα θα καταλήξει out. Πολύ μεγάλη φάση, κεφαλιά από τον Χατζημανίδη. Είναι το κόρνερ. Μέσα στην περιοχή θα περάσει μπάλα πόλους. Κολέτη προσπαθεί να την γυρίσει. Δεν θα μπορέσει, όμως δεν είναι καλό το γύρισμα και ένα μαρκάρισμα, δεν τίποτα λέει ο διαιτητής. Λήξη του πρώτου μηχρόνου με λίγες φάσεις εδώ στην Μαλακοπή και για τις δύο ομάδες. Ο αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά από το Διαγνωστικό Κέντρο Ζαραγκούλιας. Διαγνωστικό Κέντρο Αυτοκινήτου. Συντήρηση αυτοκινήτου με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ζαραγκούλιας, Θεοδόρου Γαζή 40, Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310-309-111. Δεύτερο ημίχρονο εδώ στην Πηλαία. Ο Μαλακοπής αντίον και ο Χορτιάτη 0-0 από το πρώτο μέρος. Για να προσπαθεί και ο Μαζαράκης. Μαζαράκης θα κάνει και τη σένταρα. Προσπάθησε εκεί με τα κουνάκι. Ο Κολέτης δεν θα μπορέσει όμως να κάνει κάτι καλό. Ενώ από την άλλη μεριά παραφύλαγε ο Βλάχος ο Στέλιος να παίρνει σε μπάλα. Βλάχος τώρα θα κάνει το σουτ πάνω στην κίνηση. Όμως θα σφίξει ο διαιτητής, θα σηκώσει ο βοηθός. Offside ο Στέλιος Βλάχος. Κεφαλιά. Για θα προσπαθήσει εκεί. Δεν ξέρω ποιος παίκτης είναι. Δεν μου φαίνεται καθαρά όμως κάποια νεύρα εκεί με τον Κιουλαχίδη και δεν χρειάζεται αυτό. Ξαναδούμε τη φάση. Δεν ξέρω αν είναι ο Χατζιωαννίδης. Ευτυχώς δεν χτύπησε και το παιχνίδι. Θα έχει κάποιο για να χαλάσει όμως όλα πήγαν καλά. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κάποιο σοβαρά. Συνέχεια στο παιχνίδι. Για να δούμε. Θα γίνει το σουτ, η μπάλα δίπτα από τα δοκάρια του Κοφού. Συνέχεια στο παιχνίδι. Για να δούμε από την άλλη πλευρά τώρα. Κολέτης θα κάνει και τη σέντρα στο πίσω δοκάρι. Θα πηδήξει πιο ψηλά από όλους εκεί. Για να δούμε αν η μπάλα έχει περάσει. Θα πηδήξει πιο ψηλά από όλους ο Κακαράκης. Δεν ξέρω. Να δούμε τη φάση. Δύσκολη φάση γιατί έχει σφυρίξει. Θα κλέψει, έκλεψε και ο Χατζημανίδης, θα δώσει για τον Κολέτη. Κολέτη στην περιοχή, Κακαράκης, το πλασέ πάνω στον τερματοφύλακα της Βασιλείου. Τρίτη μεγάλη απόκριση για τον Χατζημασιλείου, τον τερματοφύλακα του Κυσσού. Μακρινή παλιά τώρα. Για να δούμε. Μέσα στην περιοχή δεν έχει κάποιο στήριγμα, τώρα θα πάει εκεί κοντά. Θα κάνει και το σουτ. Την μπάλα πάνω στον Κοφό και τέλος του
αγώνα εδώ στην Μαλακοπή. Πω Μαλακοπή, σκισό Σκοτιάτη, 0-0 τελικό αποτέλεσμα.